Καταλαβαίνουν και οι ακροατές. Έτσι τυποποιείται και εξάγεται. Και χήμα και τυποποιημένο. Και χήμα και τυποποιημένο, εντάξει. Ωραία. Για να μην κάνουμε λάθος. Λοιπόν, ωραία. Να ξεκινήσουμε με τη φετινή χρονιά που λένε ότι είναι του λαδιού η χρονιά. Δηλαδή και βεντέμα και τιμές. Είναι έτσι τα πράγματα? Φέτος είναι μια πάρα πολύ καλή χρονιά για την Ελλάδα και για την Κρήτη. Διότι έχει υπερπαραγωγή η Ελλάδα και οι τιμές είναι πάρα πολύ καλές. Ναι. Βέβαια είναι τυχερή γιατί έχει πάθει τεράστια ζημιά και η Ιταλία και η Ισπανία και η Τινησία και η Πορτογαλία. Αχα. Γι' αυτό υπάρχουν αυτές. Οι ζημιές αυτές από τι εννοείται? Έχουν δηλαδή δάκο, έχουν κάποια αρρώστια? Είναι από την κλιματική αλλαγή. Μάλιστα. Η Ισπανία και η Πορτογαλία πλήττεται από λειψιδρία. Mm-hmm. Τα τελευταία τρία χρόνια, γι' αυτό οι τιμές τα τελευταία τρία χρόνια είναι πάρα πολύ καλές. Και η Ιταλία είχε πέρυσι βεντέμα, φέτος δεν έχει, όμως έχει πάθει μεγάλη ζημιά από το γλυοσπόριο. Να μάλιστα. Εμείς την γλιτώσαμε φέτος. Και έχει πάθει και παλαιότερα, πριν από 4-5 χρόνια, ζημιά από την ξυλέλα. Mm-hmm. Δηλαδή μπράβο, αυτά, αυτά τα δέντρα που μείνανε, φέτος δεν είχαν παραγωγή και αυτή η παραγωγή που είχε πλήθεται από, ξυλέλα, από την, το γλυοσπόριο. Να. Οπότε αυτά βλέποντας το χάρτη και τα δεδομένα, πιστεύετε ότι είναι μια καλή χρονιά, η χρονιά του ελαιολάδου της Ελλάδος? Οπότε κύριε Νικολαράκη, πάμε τώρα να δούμε, ξεκίνησε νωρίς η χρονιά, δηλαδή η συγκομιδή του ελαιοκάρπου ξεκίνησε αμέσως 3 του Νοέμβρη. Λέγαμε και πριν εδώ με τον Βαγγέλη σχολιάζοντας ότι περιμένανε λες και την εκκίνηση για να ξεχυθούν στον κάμπο. Είναι έτσι? Και τι σημαίνει αυτό το νωρίς? Δηλαδή... Δεν είμαι σύμφωνος γι' αυτό, γιατί είναι πολλές περιοχές που μαζεύουν αργά. Ενώ πέρυσι, πρόπερσι, τέτοιο καιρό είχαμε μαζέψει περίπου το 10-15%. Φέτος είμαστε πάρα πολύ χαμηλά ακόμα. Είμαστε περίπου στο 5% και πολλοί παραγωγοί δεν έχουν μαζέψει ακόμα. Δεν έχουν αποφασίσει να βγουν ακόμα. Λόγω του ότι μέχρι τώρα είχε βγάλει λίγο νερό στην περιοχή μας. Όμως ήταν και τέτοιες συνθήκες, δηλαδή ζέστη, που δεν επέτρεπε στο να βγουν οι παραγωγοί να μαζεύουν. Άρα δηλαδή, δεν κατάλαβα. Καλά βγήκαν 3 του Νοέμβρη ή έπρεπε να περιμένει ο κόσμος λίγο ακόμα για να βγει να μαζέψει ελιές? Δεν έχουν βγει ακόμα όλοι. Με. Και αυτοί που βγήκαν 3 του Νοέμβρη βγήκαν, μάζεψαν, είδαν ότι η ελαιοπεριεκτικότητα ήταν χαμηλή. Σταμάτησαν. Πιστεύω ότι από τις αρχές του Δεκέμβρη θα βγουν όλοι μαζικά. Γιατί υπήρχε και η ανακοίνωση, καλημέρα και από μένα, σχετικά με, το δυτικό κομμάτι της Κρήτης, από την περιφέρεια Χανίων συγκεκριμένα, ότι λόγω του δάκου μαζεύτε, υπήρχε μια προτροπή γι' αυτό, για πιο άμεση ελαιοσυγκομιδή. Αυτό τελικά δεν ακολουθήθηκε σαν διαδικασία, πιστεύετε ότι υπήρξε αναμονή? Όχι, όχι. Πέρυσι η περιοχή των Χανίων, συγκεκριμένα η περιοχή του Κολυμπαρίου, πέρυσι την 1η Οκτωβρίου μάζευε. Μάλιστα. Φέτος όμως πήγαν περίπου στις 5 Νοεμβρίου. Ναι. Μάλιστα. Δηλαδή είναι λίγο πιο όψιμη χρονιά λόγω των καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Ναι. Δηλαδή της ζέστης. Και ευτυχώς, παρόλη τη ζέστη, δεν έχουμε δάκο ή γλυοσπόριο σε τέτοια ένταση όπου είχαμε, ας πούμε, πρόπερση, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, όχι. Κύριε Κουλαράκη, είναι καλά τα πράγματα καλά φέτος. Προς τώρα είναι καλύτερα κάπως. Είμαστε και τυχεροί, βέβαια, που ο καιρός το τελευταίο τριήμερο έχει κάπως παγώσει. Και τώρα σήμερα με το ξύπνημά μας είδαμε και ένα πολύ ωραίο νερό. Όλα αυτά, όλα αυτά ευνοούν την παραγωγή, ευνοούν την ποιότητα της παραγωγής. Μάλιστα. Έτσι. Άρα, δηλαδή από τώρα στο εξής πιστεύω ότι η παραγωγή και η ποιότητα θα είναι και καλή σαν παραγωγή και η ποιότητα πάρα πολύ ιδιαίτερη. Ωραία. Ναι, γιατί έχουμε ακούσει. Γιατί καλείται η Ελλάδα φέτος να καλύψει τις ανάγκες όλων των τυποποιητών της Μεσογείου. Μάλιστα. Σε ποιοτικό ελαιόλαδο, έξτρα παρθένο.
Πιστεύετε ότι αυτή η κάλυψη θα γίνει πολύ καλύτερα στοιχεία από ό,τι άλλες χρονιές, εννοώντας καθαρά το θέμα της διάθεσης σε θέμα τιμής και όχι αυτό το οποίο παλαιότερα γινόταν, να μας παίρνουν το λάδι, να το τυποποιούν και να, ξέρετε, η διαδικασία του να επαναπολύτει σε εμάς τυποποιημένο το δικό μας το λάδι σε πολύ διαφορετική τιμή από ό,τι έφυγε από εδώ. Ακούστε να δείτε, αν δεν υπήρχαν οι Ιταλοί, οι Ισπανοί, πρέπει να τους εφευρούμε. Εάν δεν υπήρχαν αυτοί να πάρουν τα υπόλοιπα της τυποποίησης της ελληνικής παραγωγής, το λάδι θα έμενε αδιάθετο. Γιατί? Γιατί δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε υψηλούς συντελεστές, ούτως ώστε να μπορούμε να συσκευάσουμε όλο το λάδι που παράγεται στην Ελλάδα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αν δεν ήταν αυτοί, θα έμενε αδιάθετο. Όμως, κάθε χρόνο η ελληνική τυποποίηση και προπάντων η κριτική, που το τονίζω αυτό, ανεβαίνει και πάει πάρα πολύ καλά. Δηλαδή ήδη περίπου το 1/4 και λίγο παραπάνω της κριτικής παραγωγής συσκευάζεται από κριτικούς τυποποιητές. Πολύ θετικό αυτό. Αυτό πάρα πολύ θετικό. Πάρα πολύ, και ανεβαίνει και κάθε χρόνο αυτό. Ανεβαίνει και κάθε χρόνο με βοήθεια βέβαια και από την πολιτεία, όχι σημαντική, αλλά κάπως βοηθάει. Να, τι εννοούμε βοήθεια, γιατί... Σε εκθέσεις, δηλαδή διαφημίζει το προϊόν, χρηματοδοτεί η περιφέρεια, χρηματοδοτεί περίπτερα, τα οποία όποιοι θέλουν μπορούν να συμμετάσχουν. Να. Τα σημεία τα οποία εξάγουμε, πιστεύετε, ποια είναι τα καλύτερα σημεία, οι καλύτερες χώρες για την εξαγωγή που πηγαίνει το τυποποιημένο λάδι μας? Ακούστε να δείτε, το λάδι το δικό μας το τρώει πολύ η Γερμανία και η Αμερική. Μάλιστα. Το περισσότερο βέβαια πάει στη Γερμανία. Μάλιστα. Η Γερμανία προτιμάει ιδιαίτερα το κριτικό ελαιόλαδο. Υπάρχει ιδιαίτερη προτίμηση. Είναι από τον τουρισμό αυτό το λέω, ναι. Από την Greek σαλάτα. Έχουν μάθει το καλό κριτικό ελαιόλαδο, το οποίο το ξεχωρίζουμε από όλες τις μεσογειακές χώρες και το προτιμάμε ιδιαίτερα. Εξού και πολλοί τυποποιητές κριτικοί προς τιμή μας πουλάνε τυποποιημένα σε όλες τις μεγάλες γερμανικές αλυσίδες ανά την Ευρώπη. Να. Μάλιστα. Το αγουρέλαιο πουλείται, ας πούμε, καλύτερα και όντως είναι αγουρέλαιο. Για να πείτε μας. Αυτός που έβγαλε το αγουρέλαιο, το έβγαλε, αυτοί μάλλον που βγάλανε το αγουρέλαιο, το βγάλανε για να δώσουν μια ιδιαίτερη έμφαση. Αλλά εγώ προσωπικά δεν έχω δει να έχει κάτι ιδιαίτερο το αγκουρέλαιο. Όλο χαρακτηρίζεται extra virgin. Ναι, αυτό εννοείται από ποιοτικά, ποιοτικά χαρακτηριστικά, δηλαδή του λαδιού είναι τα ίδια. Τα ίδια. Με το αγκουρέλαιο με το τον άλλο. Είναι τον Οκτώβριο, είναι και τον Νοέμβριο. Ναι, και γευστικά, κύριε Νικολάκη, γιατί είναι και, δηλαδή, πέρα από τη. Πέρα από τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά είναι και τα γευσηγνωστικά. Δηλαδή, ας πούμε, το αγουρέλο είναι λίγο πιο πικρό, λίγο πιο κάπως από το άλλο το λάδι. Ίδιο ακριβώς είναι και το ίδιο. Νοεμβρίου. Ναι. Ήταν λάθος ο χαρακτηρισμός αγκουρέλαιο. Γιατί καταρχήν αυτό που μαζεύτηκε, που κάποιοι ανάγκασαν παραγωγούς να μαζέψουν υποτίθεται αγκουρέλαιο, τα γευστικά χαρακτηριστικά του ήταν πάρα πολύ χαμηλά τον Οκτώβριο. Μάλιστα. Γι' αυτό και ενώ τώρα είναι πάρα πολύ ψηλά. Μάλιστα. Γι' αυτό και δεν πήραν και την ιδιαίτερη πιστοποίηση πέρα από το extra virgin και τίποτα παραπέρα. Είναι μια εκεί παίχτηκε παιχνίδι βάρος των παραγωγών, αλλά λάθος. Θεωρώ ότι ήταν λάθος. Μάλιστα. Γιατί το λάδι μας είναι όλο extra virgin και έτσι πρέπει να μείνει. Μάλιστα. Τι εννοούμε, έξτρα παρθένο τις τρεις γραμμές, κύριε Νικολαράκη, μέχρι... Από το 0-2 μέχρι το 0-8 είναι extra virgin. Μάλιστα. Απλά το 0-2 και το 0-3 ή 0-4 μέχρι 0-5 έχει κάποια ιδιαίτερα γευσηγνωστικά χαρακτηριστικά. Ναι. Επειδή κυκλοφορεί ένας τιμοκατάλογος εντός εισαγωγικών σχετικά με τις τιμές οι οποίες τρέχουν σαν προφορική αυτή τη στιγμή, προφορικά δεδομένα που έχουμε για 4,70, η αναφορά που γινόταν ήταν για λάδια τα οποία ήταν μέχρι 0,3 και από εκεί και πέρα θα υπήρχε, υποθέτω εγώ, κάποια κλιμάκωση πτώσης τιμής. Ισχύει κάτι τέτοιο? Θα υπάρχει δηλαδή διαφοροποίηση η οποία... Κάποιος ο οποίος βγάζει 0,3 θα εισπράξει αυτό το 4,70, ας πούμε. Κάποιος ο οποίος βγάζει το 0,5 θα είναι πολύ χαμηλότερο.
Μέχρι τώρα, επειδή λόγω του δάκου δεν έβγαιναν 0-3, τα λάδια που παρήγαγε μέχρι τώρα η Κρήτη τουλάχιστον ήταν από 0-4 έως 0-7, μέση οξύτα περίπου στο 0-45 ή 0-5 και δεν υπήρχαν 0-3. Τα 0-3 είχαν διαφοροποιηθεί έναντι των άλλων περίπου στα 10-15 λεπτά. Τώρα όμως που άλλαξε η θερμοκρασία, έχει πέσει η θερμοκρασία, έχει μειωθεί και αρχινάνε και βγαίνουν και πολλά 0-3, η διαφορά του 0-3 με το 0-4 θα πάει περίπου στα 3 λεπτά. Α, θα πέσει ακόμα περισσότερο δηλαδή. Είναι ότι δεν είχαν παραχθεί πολλά 0-3 λόγω της ζέστης. Ναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Να μας πείτε και δύο λόγια για την πολυματικότητα, κύριε Νικολαράκη, γιατί το είχαμε θέσει εδώ, ναι, το είχαμε θέσει SOS εδώ για κάποια φυτοφάρμακα απαγορευμένα πλέον που έχουν αποσυρθεί από την αγορά, τα οποία ενδεχομένως κάποιοι τα χρησιμοποιούσαν, και το έχουμε κάνει πολλές εκπομπές γι' αυτό, για να προσέξει ο κόσμος εκεί, να μην ψεκάζει δηλαδή. Είναι για πάμε σε αυτό. Να. Είναι το σημαντικότερο στο ελαιόλαδο, για το λόγο ότι εξετάζεται πλέον εξονυχιστικά με αναλύσεις στο ελαιόλαδο και οτιδήποτε έχει μέσα ανιχνεύεται. Ναι. Τα φυτοφάρμακα λοιπόν συνιστώ στους ελαιοπαραγωγούς που αγοράζουν πρέπει να τα αγοράζουν από γεωπονικά καταστήματα και να προσπαθήσουν να είναι πιστοποιημένα ούτως ώστε μην υπάρχουν η πολυματικότητα φυτοφαρμάκων διότι είναι δύσκολη και η διάθεσή του σαν extra virgin πρώτον και δεύτερον συκοφαντεί το ίδιο κριτικό προϊόν. Σε διάφορες χώρες. Δηλαδή εγώ σαν τυποποιητής, εάν συσκευάσω και δεν βρεθεί ένα φυτοφάρμακο το οποίο μου τσιμπήσουν από ένα σούπερ μάρκετ της Γερμανίας ένα μπουκάλι και το πάλι ανάλυση, πρώτον θα καταστραφώ οικονομικά, δεύτερον όλη η παρτίδα αυτή που έχει συσκευαστεί θα γυρίσει πίσω με έξοδα του τυποποιητή. Μάλιστα. Και τρίτον, δεν θα με ξαναφήσουν για να ξαναμπώ στο σούπερ μάρκετ αυτό για να ξαναπουλήσω τυποποιημένο ελαιόλαδο. Χάνεται οι αγορές δηλαδή. Ναι. Έτσι. Οπότε υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στο. Έχουμε τέτοια φαινόμενα φέτος. Έχετε διαπιστώσει τέτοιο πράγμα? Ναι. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε. Πέρυσι όμως και πρόπερσι είχα πάρει δείγματα και είχα βρει πολυματικότητα σε διάφορες περιοχές της Κρήτης. Να. Το οποίο δεν είναι ανάγκη να λέμε περιοχές. Όχι, εντάξει. Αλλά ναι. Θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό στο extra virgin να μην υπάρχει η πολυματικότητα σε απαγορευμένα φυτοφάρμακα. Να, δεν το συζητώ. Γιατί πέραν της είναι πολύ σημαντικό για το ίδιο το προϊόν. Πέραν από την αντικειμενική αξία του να χρησιμοποιηθούν τα ενδεδειγμένα μέσα για να μην υπάρχει αυτή η πολυματικότητα, είναι ότι και φέτος και λόγω της όλης κατάστασης που δόθηκε στο έξοδο των εφοδίων, μήπως κάποιοι χρησιμοποιήσουν κάτι το οποίο είναι έξω από τα δεδομένα της εποχής και βρεθούμε με πολυματικότητες. Αυτός είναι ο φόβος. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και υπευθυνότητα από όλους τους ελαιοπαραγωγούς. Σωστά. Μην καταστραφεί δηλαδή η Κρήτη με ένα-δυο, αν δεν ξέρω τώρα αν είναι ένα-δυο. Δηλαδή εσείς, κύριε Νικολαράκη, σας φέρνω εγώ το λάδι μου, το ελέγχετε πέρα από την οξύτητα. Ελέγχετε, μπράβο. Βεβαίως. Εξονυχιστικά. Εξονυχιστικά. Με τη συμπλήρωση της δεξαμενής, σε οποιασδήποτε δεξαμενής, καταρχήν από κάθε παραγωγό ή από κάθε έμπορα ή ελαιουργό κρατάμε ένα δείγμα. Όταν λοιπόν στη δεξαμενή αυτή που είναι για να συσκευάσουμε ή για να πουλήσουμε χήμα βρεθεί φυτοφάρμακο, γιατί μόλις γεμίσει η δεξαμενή κάνουμε την κάθε δεξαμενή ανάλυση. Δεν μπορείς να κάνεις τα 200 ή τα 300 ή τα 500. Δεν μπορείς να κάνεις ένα-ένα. Όταν γεμίσει η δεξαμενή, παράδειγμα 150 τόνους, κάνεις μία ανάλυση για να ξέρεις που είναι η κάθε δεξαμενή. Όταν λοιπόν βρεθεί η πολυματικότητα στη δεξαμενή, αρχινάμε και ελέγχουμε ένα-ένα τα δείγματα που έχουμε παραλάβει για να γεμίσει η δεξαμενή αυτή. Οπότε ακριβώς το δείγμα από τον παραγωγό που έχουμε πάρει το λάδι, αν υπάρχει πρόβλημα. Αυτό δεν το κατάλαβα τώρα. Αν ας πούμε μια δεξαμενή έχει 1-2 τόνους,
πώς, και είναι ένας ο ασυνείδητος. Δεν θα, ας πούμε, στο 100-200 θα μπορεί να ανιχνευτεί αυτό και πώς βρίσκεται. Αφού κρατάμε από τον κάθε παραγωγό ένα μπουκαλάκι στραγισμένο δείγμα. Ναι, οπότε ψάχνετε, ας πούμε, τα δείγματα της δεξαμενής. Η πολυματικότητα ψάχνουμε τα δείγματα που έχουμε παραλάβει και έχουμε γεμίσει τη δεξαμενή. Και μετά, αφού το βρείτε, ας πούμε, τι γίνεται. Τις περισσότερες φορές απλά το λέμε για να προσέχει την άλλη φορά. Μάλιστα. Τώρα στην περίπτωση αυτή που η πολυματικότητα είναι από έναν από αυτούς που οι οποίοι συμμετείχαν στο να γεμίσει αυτή η δεξαμενή, υπάρχει περίπτωση αυτός ο ένας, ο οποίος μπορεί να μην έχει πολύ μεγάλη ποσότητα μέσα στο ποσοστό αυτό, να το δικό του το λάδι με την ένωσή του με τα υπόλοιπα, αυτή η πολυματικότητα να εξαφανιστεί επί της ουσίας? Όχι. Έχει πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες για να εξαφανιστεί. Μάλιστα. Θα ανιχνεύεται, θα ανιχνεύεται πάντα, απλά σε πολύ μικρούς συντελεστές. Μάλιστα. Αλλά θα ανιχνεύεται. Θα ανιχνεύεται, ναι. Δηλαδή, πώς το λένε, ουδέν κρυπτών υπό τον ήλιο. Ναι, θα ανιχνεύεται πάντα. Απλά αν ήταν παράδειγμα 0,01 θα πάει 0,004. Όσο και να το βάλει. Όσο λάδι και να το προσθέσει. Να. Γιατί 150 τόνοι για να διασπαστεί αυτό το φυτοφάρμακο πρέπει να πάει σε άλλους 1500 τόνοι. Μάλιστα. Μάλιστα. Αντιλαμβάνεστε ότι χρειάζεται δηλαδή μια αρκετά μεγάλη ποσότητα για να διασπαστεί. Όμως θα ανιχνεύεται. Ναι. Ωραία. Τώρα φέτος, μέχρι τώρα τα δείγματα, κύριε Νικολαράκη, φαίνεται εντάξει? Μέχρι τώρα τα δείγματα τουλάχιστον της περιοχής μας, δηλαδή εννοώ Ιερά Πέτρα Στυθία, έχουν πολύ χαμηλή πολυματικότητα. Μάλιστα. Όμως πάντα υπάρχουν και ασυνείδητοι παραγωγοί. Να. Πάντα. Δηλαδή ένας παραγωγός μπορεί να βρει ένα φυτοφάρμακο που είχε πριν από 15 χρόνια στην αποδείξη του και νομίζοντας ότι τότε ήταν καλός η αποτελεσματικότητα, μπορεί να το χρησιμοποιήσει άσχετα πως είναι απαγορευμένο. Ο παραγωγός αυτά δεν τα γνωρίζει περισσότερες φορές, που συνιστώ να γίνονται σεμινάρια αυτά, ούτως ώστε να ενημερώνονται οι παραγωγοί ποια φυτοφάρμακα μπορούν να χρησιμοποιήσουν και ποια δεν μπορούν. Ναι, απόλυτα. Και ξαναλέω, το έχουμε έτσι συζητήσει σε πολλές εκπομπές μας αυτό, να είναι προσεκτικοί στο τι χρησιμοποιεί ο κόσμος όσον αφορά τα φυτοφάρμακα. Τώρα, έχουμε και βιολογικό λάδι, κύριε Νικολαράκη? Βεβαίως. Έχουμε ελαιώνες, βεβαίως, δηλαδή, που είναι μόνο βιολογικό. Είναι βιοκαλλιεργητές. Είναι βιοκαλλιεργητές που ανιχνεύονται φυτοφάρμακα, η πολυματικότητα. Όμως δεν είναι υπεύθυνοι απόλυτα αυτοί οι βιοκαλλιεργητές. Γιατί είναι άλλοι που ψυκάζουν γειτονικά κτήματα με τουρμπίνα, με τρακτέρ με τουρμπίνα, με αποτέλεσμα το εντομοκτόνο να το παίρνει ο αέρας και να κολλάει πάνω στη βιολογική καλλιέργεια και να ανιχνεύεται αυτό. Δηλαδή πολλές φορές μου έχει τύχει, ενώ ο βιοκαλλιεργητής αυτός είναι πολύ υπεύθυνος, σοβαρός, προσπαθεί για να βγάζει ένα άριστο προϊόν, υπάρχουν γειτονικά κτήματα τα οποία είναι σε απόσταση μπορεί και 150 μέτρων να ψυκάζουν με τα τρακτέρ με τουρμπίνες και να ανιχνεύεται στο προϊόν το δικό του, το οποίο ήταν πάρα πολύ προσεγμένο, να ανιχνεύεται επί το φάρμακο αδικαιολόγητα. Να ρωτήσω. Ενώ τη μία χρονιά μπορεί να ήταν πάρα πολύ καλό, να ήταν μηδέν η πολυματικότητα, την επόμενη χρονιά να έχει υψηλή πολυματικότητα με αποτέλεσμα να το πουλήσει extra virgin, να μην μπορεί να το πουλήσει βιολογικό. Μιλώντας με έναν καλλιεργητή πολύ πρόσφατα, με βιολογική καλλιέργεια, ανέφερε ότι υπήρξαν και περιπτώσεις που η περιφέρεια, όταν έκανε τον ψεκασμό, μπήκαν και σε χωράφια και ψεκάσαν βάσει της διαδικασίας αυτής χωράφια τα οποία ήταν βιοκαλλιέργειες. Έχουμε και τέτοια φαινόμενα? Πάντα υπάρχει το ανθρώπινο λάθος. Πάντα. Πάντα. Μάλιστα. Υπάρχει το ανθρώπινο λάθος. Πάντα. Μάλιστα. Εμένα μου έχουν τύχει πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Πάρα πολλές. Δηλαδή είναι βιοκαλλιεργητής, είναι πελάτης μου πολλά χρόνια. Το γνωρίζετε ότι λειτουργεί. Και πέρυσι μου είχε τύχει σε ένα πελάτη μου βιοκαλλιεργητή, αυτορέφινο. Ο οποίος είχε 35 τόνους βιολογικό ελαιόλαδο και ήξερε ότι είναι βιολογικό. Είχε πάρει βιο Ελλάδα το καλοκαίρι, είχε κάνει ανάλυση,
το είχε βρει εντάξει. Mm-hmm. Πήρα όμως εγώ λάδι από τη δεξαμενή του και είχε χλωροπυρηφός. Mm-hmm. Το οποίο mm-hmm. το πήρα extra virgin, δεν το πήρα βιολογικό. Δηλαδή ο άνθρωπος mm-hmm. αυτός mm-hmm. έχασε αρκετά πάρα πολλά χρήματα. Mm-hmm. Υπάρχει διαφορά στην τιμή σαφώς. Πόσο μεγάλη είναι το βιολογικό τώρα με το extra παρθένο? Φέτος mm. δεν έχει ευνοήσει την τιμή του βιολογικού αυτή η άνοδος στο extra virgin. Mm. Γιατί δεν υπάρχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον φέτος και πέρυσι, δηλαδή το 22, συγγνώμη, δεν υπάρχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον mm-hmm. στο βιολογικό στο extra virgin. Mm-hmm. Δηλαδή τώρα η διαφορά του βιολογικού από το extra virgin είναι περίπου στα 20-30 λεπτά. Mm. Όμως mm-hmm. άλλες χρονιές που η τιμή του extra virgin είναι πολύ χαμηλή, παράδειγμα στα 3 ευρώ, το βιολογικό είναι 3,80, 3,90, 3,70, δηλαδή έχει μια διαφορά περίπου mm-hmm. της τάξης του ευρώ. Ναι. Μάλιστα. Τώρα, να προϋπολογίσουμε τις τόνους, ας πούμε, Λασίθη, Κρήτη, πόσους τόνους πιστεύετε ότι θα έχουμε φέτος, μιας και είναι καλή χρονιά λέμε. Η Κρήτη θα παράξει πάνω από 100.000 τόνους. Μάλιστα. Και το Λασίθι. Το Λασίθι πιστεύω πάνω από 30.000 τόνους. Πάνω από 30.000 τόνους. Δηλαδή είναι πολύ περισσότερα σε σχέση με το μέσο όρο των προηγούμενων ετών. Έτσι. Ναι. Πολύ ναι, ωραία. Βέβαια. Τώρα, είπαμε ότι τυποποιείται και ελαιόλαδο και νικολαράκι, ναι. έτσι. Και ότι ναι. μάλιστα είπατε ότι κάθε χρόνο έχουμε και καινούριους τυποποιητές. Και πάνε πολύ καλά. Πελάτες πανελώνουν ναι. κριτική τυποποίηση. Ωραία. Εγώ θα ήθελα να ότι... πιστέψτε με πάρα πολύ ναι. καλά σε όλη την Κρήτη. Γιατί δηλαδή πρέπει να διαθέτουμε... το προϊόν το εμπιστεύονται mm-hmm. πλέον. Γιατί πρέπει να το διοχετεύουμε στους Ιταλούς, στους Ισπανούς χήμα, αναρωτιέμαι. Πάντα γιατί αναρωτιέμαι. Δεν μπορούμε ακόμα να το συσκευάσουμε όλο. Ναι. Δεν μπορούμε να το πουλήσουμε τυποποιημένο κάθε mm-hmm. χρόνο. Mm-hmm. Προσπαθούμε και ανεβαίνουμε σιγά σιγά, αλλά σταθερά. Mm-hmm. Δηλαδή κάθε χρόνο είναι δύσκολο τόσους τόνους, 100.000 τόνους ναι, παράδειγμα, δεν, να τους τυποποιήσουμε. Ναι, δεν μπορεί ακόμα η ελληνική τυποποίηση να τους συσκευάσει όλα. Το λέω αυτό γιατί είναι λίγο αντιφατικό. Γενικότερα η ελληνική τυποποίηση. Mm. Δεν μπορεί να τους συσκευάσει ακόμα αυτό. Όλο το λάδι. Είναι λίγο αντιφατικό να, ας πούμε, να έχουμε υποχρεωτική χρήση στην εστίαση, παράδειγμα, του τιμοποιημένου ελαιολάδου και εμείς να το δίνουμε χήμα, ας πούμε, σε Ιταλία και Ισπανία. Αυτό είναι η ελληνική κουλτούρα. Η ελληνική κουλτούρα είναι αυτή. Να. Πρέπει να αλλάξουμε όλοι mm-hmm. για να στηρίξουμε τα ελληνικά προϊόντα. Όλοι. Mm-hmm. Σε όλους τους κλάδους. Mm-hmm. Δηλαδή, αν πηγαίνετε σε εστιατόρια, mm-hmm. τις περισσότερες φορές θα δείτε μπουκαλάκια, mm-hmm. υποτίθεται συσκευασμένο mm-hmm. ελληνικό ελαιόλαδο, και αν το ανοίξετε μπορεί να έχει μέσα και σπορέλαιο. Mm-hmm. Εγώ, επειδή τυχαίνει και είμαι και στο Διοικητικό Συμβούλιο mm-hmm. και στο Σύνδεσμο Εξαγωγείων Κρήτης mm-hmm. και στο Σύνδεσμο Εξαγωγείων Τυποποιητών Κρήτης, mm-hmm. το έχουμε αναφέρει στις διάφορες υπηρεσίες πάρα πολλές φορές, mm-hmm. και οι υπηρεσίες αυτό δυστυχώς δεν το ελέγχουν με τη σύνορα όπως να, όχι, δεν το ελέγχουν και το διαπιστώνουμε αυτό. Δεν είναι σφραγισμένο το μπουκαλάκι στο εστιατόριο που πας. Και περισσότερο μπορεί να είναι και σπορέλαιο. Μπορεί να είναι και σπορέλαιο, σωστά. Γιατί το ξαναγεμίζουν, το αδειάζει, ξαναγεμίζουν, κάπως ναι, έτσι ναι. πάει αυτή η συσκευασία. Είναι η ελληνική κουλτούρα που δεν θέλουμε οι ίδιοι εμείς οι Έλληνες να στηρίξουμε τα ελληνικά προϊόντα μας. Μάλιστα. Το βωμό του κέρδους πάντα. Ωραία. Τώρα ελπίζω να φτάσουμε εκεί στην τυποποίηση, να τυποποιούμε τους 100.000 τόνους που παράγει η Κρήτη, το έξτρα παρθένο με τα μοναδικά χαρακτηριστικά που έτσι, έχει. Και είπαμε ότι οι Γερμανοί είναι αυτοί που προτιμούν περισσότερο, και οι Αμερικάνοι. Το κριτικό λάδι. Το κριτικό. Το κριτικό. Οι Γερμανοί προτιμάνε αποκλειστικά κριτικό λαδί. Να τολμήσω να κάνω μια ερώτηση. Η Κίνα μπορούσε να είναι μια ενδυνάμη αγορά που θα μπορούσε να ωφελήσει γενικότερα το ελληνικό λάδι και ειδικότερα το κριτικό? Ακούστε με, η Κίνα, αν είχε τη δυνατότητα να τρώει λάδι extra virgin, όπως στην Ελλάδα παράδειγμα ή όπως άλλες ευρωπαϊκές χώρες,
το λάδι το ελληνικό δεν θα έφτανε. Αλλά δεν υπάρχει δυνατότητα από την Κίνα. Και όσοι τυποποιητές κάνουν εξαγωγές στην Κίνα, αυτό που λέω εγώ το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Δεν τρώει, δεν έχει συνηθίσει η Κίνα ακόμα να τρώει το ελληνικό ελαιόλαδο. Ή το ελαιόλαδο γενικότερα. Αυτό πήγα να σας πω, μάλλον έχει να κάνει με το ελαιόλαδο γενικότερα. Ναι, και δεν όχι. Το έχουν συνηθίσει ακόμα. Δηλαδή οι ποσότητες που εξάγονται εν συγκρίση τον πληθυσμό από όλες τις μεσογειακές χώρες είναι ακόμα πάρα πολύ μικρές. Και μια τελευταία ερώτηση. Η Ιαπωνία το τρώει πολύ. Ήθελα να σας ρωτήσω σε άλλα ασιατικά και διπλανά κράτη έχουμε έτσι ανταπόκριση. Και για να συμπληρώσω την ερώτηση, ψάχνουμε νέες αγορές και πού πάμε, κύριε Νικολαράκη, για να μην σας διακόπτω. Νέες αγορές, αν ψάχνουμε και πού αλλού πάμε. Πάντα ψάχνουμε. Πάντα ψάχνουμε και κάθε χρόνο πετυχαίνουμε και κάτι. Δηλαδή εμείς στην Ελλάσιον είμαστε σε όλες τις ευρωπαϊκές και αμερικάνικες εκθέσεις και κάθε χρόνο προσθέτουμε και νέους πελάτες από διάφορα μέρη του πλανήτη. Ναι, γιατί βλέπω, ακούω και μαθαίνω ότι, ας πούμε, όπως είπατε για την Αμερική, η αναφορά υποθέτω γίνεται για όλη την Ήπειρο, γιατί ο Καναδάς, ας πούμε, έχει ζήτηση το ελληνικό λάδι και το κρητικό και γενικότερα. Όντως. Ωραία. Και χρησιμοποιείται στην Αμερική από πολλές εταιρείες και σαν φαρμακευτικό προϊόν. Να. Αυτό είναι αλήθεια. Να. Μάλιστα. Λοιπόν, η τιμή τώρα, το καλύτερο για τους παραγωγούς μας, τώρα θα αφήσαμε για το τέλος. Η τιμή ξεκίνησε καλά. 4,5 ευρώ. Ναι. Σήμερα για την περιοχή μας η τιμή για την Κρήτη γενικότερα είναι 4,5 ευρώ. Ήταν μέχρι την περασμένη αρχή της περασμένης εβδομάδας 4.30, ανεβήκαμε τέλος της εβδομάδας 4.40, σήμερα θα ξεκινήσουμε στα 4,5 ευρώ. Μάλιστα. Ότι αυτό συνεπάγεται. Πιστεύω. Εγώ λοιπόν παροτρύνω τους παραγωγούς, βέβαια το έχω δει ότι το έχουν καταλάβει αρκετά, ότι παράγουν σε αυτές τις τιμές, καλό είναι να το πουλάνε, να τροφοδοτείται πάντα η αγορά. Ναι. Άρα αυτό διότι που λέμε, μην το να κρατήσετε το, γιατί θα αυξηθεί κι άλλο η τιμή, όχι, λένε οι μεν. Και οι δίλεν, ναι, λένε είναι όχι. Είναι πρωτόγνωρες ναι. Και θεωρώ ότι καλό είναι ο παραγωγός να τροφοδοτεί την αγορά και να εισπράττει τα χρήματα αυτά. Την τιμή αυτή που υπάρχει τώρα. Για να μην δημιουργηθεί και μια λανθάνουσα μορφή στην αγορά ότι υπάρχει έλλειψη, γιατί κάποιοι το πιστεύουν αυτό και γι' αυτό το κρατάγαν το λάδι. Μα υπάρχει έλλειψη. Ναι. Τώρα έχουν σταματήσει, γιατί περιμένουν 5-6, δεν ξέρω τι περιμένουν. Και υπάρχει έλλειψη στην αγορά, γι' αυτό τσιμπάει και τα 10 λεπτά. Μάλιστα. Επειδή υπάρχει έλλειψη, αλλά αυτές οι τιμές είναι τιμές οι οποίες έχουμε δει πρώτη φορά. Και δεν ξέρουμε και πόσο θα κρατήσουν. Αν κρατήσουν. Αυτό πήγα να σας ρωτήσω. Πόσο πιστεύετε ότι θα κρατήσει αυτή η τιμή. Εγώ λοιπόν παροτρύνω τους παραγωγούς. Οι τιμές είναι πάρα πολύ καλές. Δεν θέλω να τους πανικοβάλω. Αλλά δεν θέλω και να τους αφήσω πολλά περιθώρια ούτως ώστε να χάσουν χρήματα. Γιατί θεωρώ ότι εδώ έχει και αρκετά μεγάλο ρίσκο. Είναι χρηματιστηριακό προϊόν το λάδι. Είναι του κάθε παραγωγού το πώς θα αναλύσει αυτό που λέω τώρα. Ναι, είναι χρηματιστηριακό προϊόν το λάδι, οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή η διαφοροποίηση της τιμής είναι μέσα στο παιχνίδι. Ναι, μάλιστα, οπότε κλείνοντας, καταλαβαίνω, κύριε Νικολαράκη, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να προσθέσετε, αν κάτι αφήσαμε απ' έξω που δεν ρωτήσαμε και που θα θέλετε να το πείτε στους παραγωγούς. Λέω, δεν είμαστε και ειδικοί τώρα στην εξαγωγή, στην τυποποίηση και σε όλη αυτή τη διαδικασία, οπότε αν κάτι αφήσαμε και δεν ρωτήσαμε και θέλετε να το σημειώσουμε, εννοείται σας ακούμε. 4,5 ευρώ λοιπόν σήμερα το λάδι, το έξτρα παρθένο αντιλαμβάνομαι, πρωτόγνωρες οι τιμές αυτές για το ελαιόλαδο, δεν το συζητώ. Είπαμε η χρονιά της Ελλάδος, της Κρήτης φέτος, μιας και μας εξηγήσατε ότι η Ισπανία και η Ιταλία έχουν θέμα,
Και ίσως να είναι και αυτό μια καλή ευκαιρία για να ξαναγυρίσει ο κόσμος στη γη του, στα μουρέλα του. Ούτως ή άλλως γιατί, ο κόσμος πρέπει να γυρίσει ναι, στη γη του. Γιατί εργάτες γης δεν έχουμε, οπότε αντιλαμβανόμαστε όλοι... Είναι οικογενειακή υπόθεση ότι είναι οικογενειακή υπόθεση, σωστά. Λοιπόν, Λάσιον, μια βραβευμένη εξαγωγική τυποποιητική εταιρεία. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κύριο Νικολαράκη. Εύχομαι καλές εξαγωγές, καλές τυποποιήσεις. Σας ευχαριστούμε και εμείς από όλη την ομάδα της Ελλάσσιον. Σας ευχόμαστε μια καλή μέρα, καλή εβδομάδα. Να είμαστε καλά, καλό κουράγιο για όλους μας. Να είστε καλά κύριε Νικολαράκη. Ευχαριστούμε καλά, πάρα πολύ για την ανταπόκριση. Γεια σας, καλημέρα.